Μπορείς σε όλα μου τα βίντεο να σχολιάζω τις ταινίες της Disney, αλλά είμαι πραγματικός φαν. Θα το μάθουμε σήμερα γιατί η Μαριλένα θα μου κάνει 100 ερωτήσεις Disney, τις οποίες δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου και πάμε να δούμε πόσες θα πετύχω. Εν τω μεταξύ, αν θέλετε, κάντε κι εσείς μαζί μου το quiz και πείτε μου στα σχόλια πώς θα πήγατε, έτσι. Για να δούμε ποιος θα πάει καλύτερα. Πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Στην ταινία Πεντάμορφη και το Τέρας, πού απαγόρευσε το Τέρας την Μπέλη να πηγαίνει? Στη Δυτική Πτέρυγα. Μπράβο. Έχει πιο ψαγμένες, οκ. Okay. Έχονται και πιο δύσκολες. Oh. Στην ταινία Ηρακλής, πώς ονομάζεται η μάρκα των σανδαλιών, τα οποία έχουν εμπνευστεί από τον Ηρακλή? Έρχερ. Μπράβο. Στην ταινία Η Ωραία Κοιμωμένη, τι όνομα δίνουν οι τρεις νεράιδες στην αυγούλα? Μπράβο. Καλά πηγαίνουμε μέχρι στιγμής. Mm. Τι είδους δεινόσαυρος είναι ο Άρλο από την ταινία Ο Καλόσαυρος? Τι είδους δεινόσαυρος? Ναι. Πράσινο. Πιάνε το αυτή η απάντηση. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι μακριλέμης. Λοιπόν, εδώ λέει απατόσαυρος. Απατόσαυρος. Mm-hmm. Στην ταινία Αυτοκίνητα 3, ποιος κερδίζει τον πρώτο αγώνα της νέας εποχής του κυπέλου πίστων στη Φλόριντα? Η Cruz Ramirez. Μπράβος. Για να δούμε. Έχουν αγχώσει γενικά οι ερωτήσεις. Δεν νιώθω ότι είναι εύκολες, τυπικές, ξέρω εγώ κτλ. Για να δούμε. Γιατί είσαι Neverlander. Δεν είναι δύσκολες. Λοιπόν, τι δώρο έδωσε ο τίγρης στο ρο στο τέλος της ταινίας του Τίγρη? Ένα χρυσό μεταγιόν καρδούλα. Μπράβος. Έχω χρόνια να δω αυτή την ταινία, αλλά ευτυχώς το θυμάμαι. Ποια Disney ταινία είναι η μεγαλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney μέχρι το 2020, η οποία διαρκεί 125 λεπτά? 125 λεπτά. Ναι. Η Φαντασία. Μπράβος. Δεν το περίμενα. Ούτε εγώ. Θυμάμαι απλά ότι η Φαντασία είναι μεγάλη ταινία αυτό. Όχι τώρα, τι. Ήταν 2 ώρες δηλαδή. Δεν την έχω δει. Δεν την έχεις δει? Όχι, εσύ βαριέμαι λίγο. Εν τω μεταξύ, το επιτραπέζιο που πήραμε έχει 4 πιθανές επιλογές και πρέπει να βρεις τη σωστή. Αλλά για να είναι δύσκολο, προτιμήσαμε να μην τις έχουμε αυτές τις 4 επιλογές. Και απλά θα έχω 3 φορές να χρησιμοποιήσω αυτή τη δυνατότητα. Mm, εύκολο. Στην ταινία Η Ωραία Κοιμωμένη, ανάμεσα σε ποια χρώματα τσακώνονται οι 2 νεράιδες? Ροζ και μπλε, γαλάζιο, όπως σας πες. Ναι. Στην ταινία Η Απίθανη, ποιο είναι το μεσαίο αρχικό το ονόματο τη Edna Mode? Τι. Έχει μεσαίο όνομα η Έντνα. Ναι, αλλά μόνο το αρχικό της θέλει εδώ. Από ένα τυχαίο το πι, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, το ι λέει εδώ, το έψιλον μάλλον στα ελληνικά. Άρα Έντνα ή Μόντ. Μόντ, ναι. Οκ. Okay. Στις ταινίες του Γουίνι, τι χρώματα φοράει ο Κρίστοφερ Ρόμπιν? Κίτρινο και μπλε, ή άσπρο και μπλε, ή κίτρινο και μπλε. Θέλω να μου πεις, είναι μπλούζα και παντελονάκι, τι χρώμα? Α, ήταν σαν... Ναι. Το παντελόνι σίγουρα μπλε. Ναι. Και η μπλούζα κίτρινη. Μπράβο, δεν το περίμενα. Σωστό. Ούτε εγώ το περίμενα. Στην ταινία Ζουζούνια, ο Χάιμλιχ, η Κάμπια, τι πιστεύει ότι θα γίνει μία μέρα? Πεταλούδα. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Κάμπια είναι, τι πιστεύει, ξέρω εγώ, θα γίνει εξωγήινο. Ναι, γιατί. Ο καθένας έχει όνειρο. Πώς ονομάζεται η γάτα της κακιάς μητριάς της Αχτοπούτα? Λούσιφερ. Μπράβο. Πώς ονομάζεται η φίλη στην οποία μιλούσε η Ντόρι μέσω των σωληνών στην ταινία Ψάχνοντα την Ντόρι? Η Μοίρα. Ωραία. Λοιπόν, στην ταινία Μουλάν, τι δίνει η υγεία της Μουλάν στην ίδια για να της φέρει καλή τύχη? Το γκρίκι. Το γρίλο. Το γρίλο, ναι. Στο τέλος της ταινίας, η Χιονάτη και οι 7 νάνοι. Η Χιονάτη φυλάει 6 από τους νάνους για αντίο. Ποιον δεν φυλάει? Έλα τώρα, αυτό είναι δύσκολο. Το θυμάμαι ότι όντως φυλάει τους... Φυλάει 3 και 3. Μάλλον δεν φυλάει το συναχωμένο. Λάθος. Όχι. Τον υπναρά. Τον υπναρά. Ναι. Sure. Μάλλον κοιμότανε και δεν προλάβαινε να φάει. Μπορεί να κοιμόταν όντως. Η ταινία Απίθανη 2 πότε διαδραματίζεται σε σχέση με την ταινία 1? Αμέσως. Αμέσως μετά το τέλος. Ένα λεπτό λέει εδώ, ναι. Ένα λεπτό, εντάξει, ναι. Λοιπόν, στην ταινία Toy Story, ποιος είναι ο εχθρός του Buzz Lightyear? Το Zerg. Mm-hmm. Αυτοκράτορα Zerg λέει εδώ, αλλά. Αυτοκράτορα. Θα στο πάρω. Λοιπόν, κάτσε. Υπέρ, ωραία, καλά. Γιατί στο παίρνω, δεν στο παίρνω. Μπράβο, σου βλέπει κακή. Μπράβο, μορφό σου λέει. Λοιπόν, στην ταινία Ράιτ, την επόμενη πίστα, πώ λέγεται το σημείο όπου μπορούν να συνδυθούν όλοι οι χαρακτήρε των βιντεοπαιχνιδιών και να ταξιδέψουν σε άλλα παιχνίδια? Αφού το κλείσει το μαγαζί, ξέρει. Ναι. Εκεί που είναι εδώ. Ωραία, κατάλαβα. Νομίζω λέγεται κεντρικό σταθμό. Κεντρικό σταθμό παιχνιδιών. Έτσι. Μπράβο, ναι. Okay, κούμπλε. Λοιπόν, στην ταινία Υπερέξη, για ποιο λόγο αρχικά κατασκευάστηκε ο Baymax? Αρχικά για να βοηθήσει τον κόσμο, για να είναι ένα ρομπότ περίθαλψη. Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Μπράβο. Okay, ναι. Στην ταινία Σταχτοπούτα, τι χρώμα είναι το άλογο όπου μεταμορφώθηκε προσωρινά σε αμαξά?
Ντρι. Μπράβο. Εδώ μάλλον θα τα πας καλά, όπως με το δεινόσαυρο. Oh. Θέλω να μου πεις τι είδος ψαριού είναι η Ντόρι. Τι είδος ψαριού είναι, ναι, η Ντόρι. Είναι μπλε κάτι. Ναι, μπράβο, θέλω αυτό το κάτι. Δεν ξέρω. Μπλε αγγελόψαρα, ξέρω κάτι. Μπλε τάγκ. Δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει. Τώρα που το λες, ναι, αλλά τρίτο λάθος. Ναι. Εντάξει. Θέλω να φτάσω τουλάχιστον 90 σωστές απαντήσεις. Τουλάχιστον. Εντάξει, άρα έχεις ακόμα 7. Ποιος λέει την ιστορία στην ταινία «Η Παναγία των Παρισίων»? Ο Κλοπίνος. Μπράβο. Στη Μουλάν την όμως... Δράκος. Τζάμπα ερωτήσια, τζάμπα πόντι. Αυτό δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ. Στην ταινία η Χιονάτη και φτανάνη, πού πονούσε ο Γκρινιάρης και καταλάβαινε ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Στον Γκάλο. Ωραία. Ποιον ή τι ψάχνει ο Γούντι στην αρχή της ταινίας στο History 2? Στο Toy Story 2. Ναι, στην αρχή της ταινίας. Θέλω τις 4 επιλογές. Λοιπόν, τον Buzz, τις μπότες του, το καπέλο του, τον Άννα. Το καπέλο. Ναι, έλα μωρέ. Το καπέλο του. Κόλλησε το μυαλό μου, γιατί έχει κορχαρίας. Άρα έχεις άλλες 2 φορές αυτή την επιλογή. Έχω άλλες, μου μένουν άλλες 2 φορές να χρησιμοποιήσω τις 4 επιλογές. Πόσα χρόνια ύστερα διαδραματίζεται η ταινία Ralph εναντίον του Ιντερνετ από την ταινία Ralph επόμενη πίστα? Oh. Είναι κάτω από 10, να ξέρεις. Ναι, αυτό το ξέρω. Θα έλεγα 8 χρόνια. 6. 6. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Τέταρτο λάθος. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, στην ταινία Bolt, ποια ηθοποιός έπαιξε την Μίτσι? Τι γάτα, τι, η Σμαράγδα Καρύδη. Μπράβο. Λοιπόν, πώς ονομάζεται ο σκύλος στην ταινία Coco? Ντάντε. Μπράβο. Ποια είναι η διεύθυνση στην ταινία Ψάχνοντας τον Νέμο? Πίσερμαν, Wallaby 42, Σίδνεϊ. Αυτό δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Στην ταινία Ποκαχόντας, ποιος είναι ο λόγος που η Ποκαχόντας δεν θέλει να παντρευτεί το Κόκκουμ? Τη φαίνεται πολύ σοβαρός. Μπράβος. Αγέραστος, ότι δεν διψάει για περιπέτεια. Όλα τα θυμάσαι, μπράβο. Στην ταινία Soul, ποιο είναι το επίθετο του Τζο? Κάρτινερ. Άντε μου, πώς το θυμάσαι, δεν το περίμενα. Έλα, εγώ το θυμόμουν. Στο βιβλίο της ζούγκλας, τι είδους ζώο είναι ο Χάθι? Ο ελέφαντας. Συνταγματάρχης Χάθι. Ναι, συνταγματάρχης Χάθι, ωραία. Στην ταινία Toy Story 3, πώς λέγεται το κοριτσάκι όπου ο Άντι χαρίζει τα παιχνίδια? Μόνη. Τι γίνεται το πράγμα, είναι πανεύκολες. Πώς λέγεται η Αλεπού στην ταινία Ζουτόπια? Νίκ. Νίκ Βάιλντ. Μπράβο. Στην ταινία Χριστουγεννιάτικη Ιστορία με τον Σκρούτζ, πώς λέγεται ο ανιψιός του? Ο ανιψιός. Του Σκρούτζ. Ναι, ο στην Donald, ταινία. Δηλαδή. Που ήταν ο Ντόναλτ, αλλά πώς τον λένε στην ταινία? Τι μου λέγανε το παιδάκι του. Το παιδάκι του Μίκη. Έλα να βλέπω τα λάθη. Δεν το ξέρω. Είναι ο Φρέντ. Φρέντ. Ναι. Άντολα. Πέντε λάθη. Ναι. Δεν θέλω να κάνω άλλα 5. Στην ταινία Μπολτ, πόσα σημάδια κεραυνού έχει ο Μπολτ πάνω του? 1. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ωραίο. Στην ταινία Κόκο, πώς λέγεται το τραγούδι που τραγουδάει ο Μιγγέλ για να θυμηθεί η μάμα Κόκο τον πατέρα της? Το θυμίσω. Μπράβο. Λοιπόν, στην ταινία Ψάχνοντας τον Νέμο, πόσο χρονών είναι η Γελώνα? 150. Μπράβο. Είμαστε ο άνθρωπος μου. Λοιπόν, θα σου πω τα συναισθήματα από το μυαλά που κουβαλάς και θέλω να μου πεις ποιο λείπει. Χαρά, λύπη, θυμός, φόβος. Αηδία. Μπράβο. Τώρα, μόλις βγει το 2, θα ήταν πιο δύσκολη η ερώτηση. Θα πρέπει να πω και τα υπόλοιπα. Στην ταινία Γνωρίζετε τους Ρόμπινσον, πώς λέγεται ο γιος του Λούι? Ο Βίλμπουρ. Μπράβο. Ποιο είναι το όνομα της κοπέλας του Ρέι στην ταινία Επεγκύψη και ο Βάτραχος? Η Ευαντζελή. Μπράβο. Στην ταινία Βασιλιάς Αρθούρος, τι χρώμα είναι ο Δράκος? Είναι τύπου λιλά, μο. Μπράβο. Και... Δεν το περίμενα, δεν το θυμόμουν καν. Εγώ πράσινο θα έλεγα, γιατί έτσι μου πάει. Okay. Στην ταινία Το βιβλίο της ζούγκλας, ποιος χαρακτήρας βρίσκει το Μόγλι μωρό σε ένα καλάθι? Μπαγίρο. Μπράβο. Στην ταινία Toy Story 4, τι είναι ο Φόρκι? Ταλοπερινό. Μπράβο, εδώ λέει. Α, Σπόρκ. Αυτό είναι. Ποια τραγουδίστρια έκανε τη γαζέλα στην ταινία Η Ζουτόπια? Σακύρα. Μπράβο. Γιατί κυνηγάνε τον Αλαντίν και τον Αμπού στην αρχή της ταινίας? Γιατί ο Αλαντίν έκλεψε ένα... μια φαρατζόλα, ένα ψωμί. Μπράβο. Τι σχέδιο είναι το παιχνίδι του Bolt στην ταινία Bolt? Τι σχέδιο, τι? Είναι το παιχνιδάκι του Bolt στην ταινία Bolt. Τι είναι στη σχέδιο, ποιο παιχνίδι του Bolt? Α, είναι καρότι. Μπράβο. Στην ταινία 101.000 Δαλματίας, τι επαγγέλλεται ο Ρότζερ?
μουσικός. Εν τω μεταξύ, από ό,τι έχω χάσει το μέτρημα, δεν ξέρω πόσες τέτοιες έχουμε κάνει. Αλλά ελπίζω να πάμε καλά και να φτάσουμε τις 90. Στην ταινία Frozen, πόσο ταιριάζει το γούστο της Άννας και του Hans για... Το σάντουιτς. Μπράβο. Χαμένο. Μου το θυμίζεις τώρα. Στην ταινία Μυαλά που κουβαλάς, πώς λέγεται ο φανταστικός φίλος της Ράιλι. Μπράβο. Ποια χρονιά βγήκε το ατμόπλιο Κουίλι. Με το Μίκη. Η πρώτη του εμφάνιση. 1926. 1928. Έκτο λάθος. Εδώ είμαστε σιγουριά, άμα τώρα εδώ ρωτούσα να μου πεις τις επιλογές. Ναι, θα το βρίσκεις. Δεν το έχει το 26. Μην ευχαριστώ. Στην ταινία Πριγκίψη και ο Βάτραχος, τι ζητάει η Λότη από τη Διάννα να τη φτιάξει για το πάρτι της. Τα... αυτή η λουκουμάδες μόνο, η... Μπενιέ. Μπενιέ. Μπενιέ, ναι. Έχει τάφ στο τέλος. Ναι, αλλά μπενιέ νομίζω προφέρεται χωρίς τάφ. Like Jay. Ποιο είναι το όνομα του αλόγου στο μαλλιά κουβάρια. Μάξιμος. Μπράβο. Ποιο αντικείμενο η Άριελ ονομάζει ο Οδοτρίχιον. Πυρούνι. Λοιπόν, στην ταινία Ψηλά στον ουρανό, πώς ονομάζεται το φιλικό σκυλάκι που συναντάει τον Γκάρλ και τον Ράζ. Αυτό δεν γίνεται, μην το ξέρεις. Δεν γίνεται. Η Νεκταρία γενικά, να ξέρετε, έχει κολλήσει με τον Ντάγκ και έχει μια... στο Disney Plus υπάρχει μια μικρού μήκους έτσι σειρά με μικρά επεισοδιάκια και τα έχουμε δει... άπειρες φορές. 50 φορές το καθένα. Τον άλλο και λίγα, ναι. Λοιπόν, στην ταινία Bambi, πώς ονομάζεται το λαγουδάκι φίλος του Bambi. Ο Ποδάρας. Μπράβο. Στην ταινία Brave, τι δίνει η Μέριντα στη μητέρα της για να τη μετατρέψει ένα από... τσεκάκι, μια τάρτα, ξέρω εγώ τι. Ναι, τσεκάκι. Στην ταινία Μικρή Γοργόνα, πόσες αδερφές έχει η Άριελ. Είναι σύνολο 7, άρα 6. Μπράβο. Στην ταινία Μπαμπούλες ΑΕ, τι σημαίνει ο κωδικός 2319. Τι έχουμε μόλις. Mm-hmm. Ποιος μετατρέπει τον Πινόκιο σε αληθινό αγόρι. Η Μπλένε Ράιδερ, βγάζει ένα ράιδερ. Στην ταινία Ρατατούι, πώς ονομάζεται η γυναίκα σεφ. Α, η Κολέπ. Μπράβο. Ποιος κάνει τη φωνή του Γκούσγκου στο αυτοκάδρο της Γεκέφια. Ο Παντελής Καναράκης. Στην ταινία Βαϊάννα, ποιο ζώο κατά λάθος παίρνει μαζί της η Βαϊάννα στο ταξίδι της. Το κόκο, τον Χέχε. Μπράβο. Στην ταινία Ρατατούι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μαγειρεύει ο Ρεμί στην κουζίνα του Γκουστό. Πρώτον είναι Ρέμι και δεύτερον... Sorry, Ρέμι. Είναι σούπα. Μπράβο. Στην ταινία Ζωτόπια, τι είναι τα άγρια ουλιαχτά. Φύτα, λουλούδι. Μπράβο. Στην ταινία Brave, σε τι είναι πολύ καλή η Μέριντα. Ξοβολία. Μπράβο. Και η Πασία. Και στον ένα τίταση. Μπούμ. Αυτό εντάξει, είναι εύκολο, θα σου ρωτήσω. Πώς ονομάζονται τα ανιψάκια του Ντόναλτ. Χιούι, Χιούι, Χιούι. Μπράβο. Στην ταινία Ψυχρά και Ανάποδα, από πού κατάγεται ο Hans. Από τη λάσπη. Κανονικά ναι, αλλά τον νότιο νήσο. Μπράβο. Τι ράτσα είναι ο αλήτης, τη Λέιδη και ο αλήτης. Κοπρόσκυλο, ξέρω εγώ. Ούτε εγώ τους ξέρω τις ράτσες. Δεν ξέρω ράτσες. Εντάξει, από ό,τι το αφήνουμε. Άστα, άκυρο. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει πιάσει αυτή σου καθόλου. Θα το πάμε, ρωτήσω. Ναι, και βλέπουμε. Λοιπόν, πώς ονομάζεται η γατούλα της Μίνη. Φιγκαρό. Μπράβο σου, το περίμενα. Όχι, χεστή, δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ναι. Αλλά είναι ίδιος με το είναι Φιγκαρό. Είναι ίδιος με το Φιγκαρό στο Πινόκιο. Ναι, ναι, μπράβο. Στην ταινία Όλιβερ και η παρέα του, τι ζώο είναι Όλιβερ. Κοατάκι. Μπράβο. Στην ταινία Πριγκίψης και ο Βάτραχος, πόσους βατράχους λέει η Σαρλότ ότι θα φιλήσει προκειμένου να παντρευτεί πρίγκιπα. Στο πω τυχαίο 100, ξέρω. Μπράβο! 100. Είσαι πολύ τυχερός. Τυχαίο ήταν γιατί λέω σαν μια υπερβολή. Δεν θα έλεγε ότι θα φύλαγε και 10 βατράχους. Ναι, το 10 ήταν η δεύτερη βλή. Μπράβο. Θα έλεγα να φύλαγε και 100 βατράχους. Ποια ηθοποιός και ποια τραγουδίστρια κάνει τη φωνή της Ραπουνζέλ στα μαλλιά κουβάρια. Την πρόζα, στη φωνή, στην ομιλία είναι η Ιωάννα Παπά και στο τραγούδι η Ειρήνα Μόρφη. Ναι. Στην ταινία Μικρή Γοργόνα, πώς ονομάζεται το σκυλάκι του Έρικ. Μαξ. Μπράβο. Στην ταινία Ψηλά στον ουρανό, πώς ονομάζεται το αερόπλιο του Charles Mans. Το αερόπλιο, το Zeppelin του. Το Zeppelin, ναι. Ωρε φίλε, πες τέσσερις επιλογές. Πες να τις ξοδέψω τζάμπα. Α, θα το βρω, ωραία. Ναι. Πες τέσσερις επιλογές. Θα το βρεις αυτό εγώ. Και τι θες να μην το βρω. Ο εξερευνητής, το πνεύμα της εξερεύνησης, ο πρωτοπόρος και το πνεύμα της περιπέτειας. Πνεύμα της περιπέτειας θα έλεγα. Το πνεύμα της περιπέτειας. Δεν το θυμάμαι. Οπότε έχω άλλη μια φορά να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα να έχω τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Τώρα θέλω να μου πεις στην ταινία Ζωτόπια, τι ζώο είναι ο κύριος Μεγάλος. Τους Ρομπότιχας. Ναι. Σε ποια πόλη διαδραματίζονται οι Αριστόγατες. Στο Παρίσι. Μπράβο. Πώς ονομάζεται το άλογο της Μέριντα στην ταινία Brave. Άγγους. Άγγους. Μπράβο, δεν το περίμενα. Μπράβο.
Στην ταινία Dumbo, τι δίνει ο Τίμωθη στον Dumbo για να τον κινητοποιήσει ότι είναι μαγικό. Ένα φτερό αναπόπουλο. Mm-hmm. Στην ταινία Αυτοκίνητα, τι νούμερο αναγράφεται πάνω στον McQueen. 95. Μπράβο. Μέσα σε τι δίνει η γιαγιά της Βαϊάνας την καρδιά της Τεφίτη στην ταινία Βαϊάνα. Σε ένα κολλιέ με τα γιά. Μπράβο. Στην ταινία Φύγαμε, πώς ονομάζονται τα δύο αδέρφια. Ο Ιαν και ο Μπάρλι. Μπράβο. Στην ταινία Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος, πώς θα ονομάσει η Τιάνα το εστιατόριό της. Τιάνας Πάλας. Το παλάτι της Τιάνας. Εν τέλει. Ή Τιάνας Πλέις. Ναι. Πώς ήθελε να το ονομάσει το εθνή, εντάξει, μια χαρά. Στην ταινία Μαλλιά Κουβάρια, τι χαρακτηριστικό πάντα ζωγραφίζουν λάθος στην αφίσα του Green Rider. Τιμή. Στην ταινία Μικρή Γοργόνα, πώς ονομάζονται τα χέλια της Ούρσουλας. Φλότσαμ και Τζέτσαμ. Μπράβο. Στην ταινία Ψηλά στον Ουρανό, τι είναι πάνω στην κονκάρδα του Κάρλ. Α, είναι grape soda. Μπράβο. Στην ταινία Αριστόγατες, πόσο γατάκια έχει η Λέδη. Τρία. Ωραία. Στην ταινία Brave, πώς ονομάζονται τα αδέρφια της Μέριντα. Όπα. Oh. Δεν τα θυμάμαι καθόλου. Τα αναφέρει και όλα, δεν ξέρω. Δεν τα αναφέρει. Από H είναι και τα τρία, ε. Ναι, μπράβο, μπράβο. Κάτι είναι Hamlet, Hubert, κάτι... Μπράβο, Hubert. Είναι και τα τρία από H, εγώ θα θυμάμαι σίγουρα. Χάρης. Μπράβο. Και δεν είναι διάσημο το τρίτο, μάλλον δεν θα το παίρνει. Hamlet, ξέρω εγώ. Χάιμις. Χάιμις. Αλλά είσαι κοντά, εντάξει, σωστό το παίρνω. Το παίρνει σωστό. Το ήξερε. Είναι η κουβαρτή η Μαριλένα, ευτυχώς. Είναι η κουβαρτή, εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, πώς ονομάζεται το βασίλειο στην ταινία Ψυχρά και Ανάποδα. Αραντέλ. Μπράβο. Στην ταινία Λίλο και Στίτς, ποιος δημιουργεί το πείραμα 626. Ο Τζούμπα. Στην ταινία Μπερνάρ και η Μπιάνκα, πώς ονομάζεται το κοριτσάκι που σώζουν ο Μπερνάρ και η Μπιάνκα. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι το λένε Πένι. Μπράβο. Πένι. Ναι. Λέω πάλι Πένι και στο Μπόλτ και εδώ δεν μου έκανε καλά. Λέω μήπως έχω μπερδευτεί από εκεί. Γιατί ο Μάξ στο σκύλο του Έρικ και ο Μάξιμος στο άλλο. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει πολύ ποικιλία στην Disney. Τι αντικείμενο προκαλεί στο Wall-E σύγχυση και δεν ξέρει πού να το τοποθετήσει στη συλλογή του. Στην αρχή βρίσκει το φυτό. Βρίσκει. Α, δαχτυλίδι, όχι. Θέλω τι επιλογές, δυστυχώς. Μία λάμπα, ένα γάντι και μια μπάλα, ένα κουταλοπύρουνο και μια λαστιχένια πάπια. Α, το κουταλοπύρουνο. Ναι, που το βάζει έτσι. Λέει με τα πυρούνια με τα κουτάλια. Ναι. Τι χρώμα είναι η πεταλούδα που κάθεται πάνω στο Μπάμπι στην ταινία Μπάμπι. Όχι, ρε παιδί. Η κίτρινη, η πορτοκαλί, η μπλε. Πού κλειδώνει. Κάτσε. Θα πω πορτοκαλί. Κίτρινη. Κίτρινη, όχι, ρε εσύ. Έβδομο λάθος, λοιπόν. Έβδομο λάθος, άστα να πω. Στην ταινία Αδερφός μου Αρκούδος, σε τι ζώο μετατρέπεται ο Σίτκο. Σε ετό. Μπράβο. Στην ταινία Μπαμπούλες ΑΕ, πώς ονομάζεται το μικρό κοριτσάκι. Μπού και το κανονικό της όνομα είναι Μέρι. Μπράβο. Ποιο ήθελα από το δύο. Μπού Μπούλι. Αλλά με το Μέρι δεν το ήξερα. Το γράφει, είναι λεπτομέρεια, το γράφει πάνω στη ζωγραφιά της. Α, ναι. Στην ταινία Ρατατούι, πώς ονομάζεται ο αδερφός του Ρέμι. Εμίλ. Μπράβο. Στην ταινία Η Λεπούκο το κυνηγόσκυλο, τι είδους ζώο είναι η μεγάλη μαμά. Κουκουδάκι. Μπράβο. Στην ταινία Πλανήτη των Θησαυρών, πώς ονομάζεται ο πειρατής που έχει κρύψει το θησαυρό. Είναι ο καπιτάνιος Φλιντ. Ας το καλώ σου. Μπράβο. Στην ταινία Ταρζάν, τι ζητάει η Τέρκ από τον μικρό Ταρζάν να πάρει προκειμένου να τον δοκιμάσει. Μία τρίχα ελέφαντα. Μπράβο. Και τελευταία ερώτηση, που έχει νικήσει κιόλα. Έχω νικήσει. Το προσωπικό challenge, ok. Έχω 7 λάθη μέχρι στιγμή. Ναι, 7 λάθη. Ωραία, για να το δούμε αν θα κάνω 8. Αυτό είναι το ζήτημα. Την τελευταία ερώτηση, να ξέρετε τι σκέφτεται η Μαριλένα αυτή τη στιγμή και θέλει να με δυσκολέψει. Στην ταινία Αδερφός Μαρκούδος 2, όπως λέγεται η κοπέλα. Αδερφός Μαρκούδος 2, κοίτα, βλέπετε τι κάνει τώρα, έτσι. Σου λέει αυτό θα έχει καιρό να το δει. Δεν παίζει να το ξέρει, αλλά ξέρω. Όχι. Νίτα. Όχι. Λοιπόν, είμαι ικανοποιημένος από το σκορ. Πείτε μου εσείς πώς θα πήρατε. Μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο ή αυτό στο οποίο κάνω εγώ τις φωνές όλων των χαρακτήρων. Τα λέμε.